Σήμερα εμείς θα ασχοληθούμε με το ζαχαρώδη διαβήτη και καλεσμένο μας θα έχουμε τον ειδικό παθολόγο Μπάρμπα Σφυρίδων, πρόεδρο της Ελληνικής Εταιρείας Επίγουσας Εξωνοσοκομιακής Ιατρικής, ο οποίος διατηρεί επίσης το ιατρείο του στην Μύκονο, στο ιατρικό κέντρο Med Family Μύκονος. Τον κύριο Μπάρμπα θα τον αναζητήσετε στα τηλέφωνα 6944-34-5963 και 228-90-22-352. Πάμε τώρα να υποδεχτούμε τον κύριο Μπάρμπα Σπυρίδων για να συζητήσουμε για το ζαχαρώδη διαβήτη. Ο Μπάρμπα Σπυρίδων βρίσκεται στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Καλησπέρα. Καλησπέρα και από μένα. Τι κάνετε, γιατρέ μας? Δόξα τω Θεώ. Πάμε να μπούμε λοιπόν στο θέμα μας και να ξεκινήσουμε το να πούμε τι είναι ο ζαχαρώδης διαβήτης. Ο ζαχαρώδης διαβήτης είναι μια πολύ θεμελιώδης νόσος του μεταβολισμού. Δεν είναι μια απλή πάθηση, είναι μια ολόκληρη πλειάδα διαδικασιών που αφορούν το άτομο και έχει ορισμένα βασικά χαρακτηριστικά. Αφορά το μεταβολισμό της γλυκόζης κατά κύριο λόγο και το πάνκρεας, το όργανο το οποίο πάσχει είναι το πάνκρεας. Ναι. Ο ζαχαρώδης διαβήτης χωρίζεται σε ορισμένες μεγάλες κατηγορίες και δεν μπορούμε να συζητάμε για αυτόν. Είναι ο τύπου 1, ο τύπου 2, ο διαβήτης κοιής και ορισμένοι άλλοι σπάνιοι τύποι. Όσον αφορά τον διαβήτη τύπου 1, ο κόσμος το γνωρίζει και εγώ σαν νεανικό διαβήτη, γιατί παρουσιάζεται για πρώτη φορά σε νεαρά άτομα, παιδιά συνήθως μέχρι την πρώτη φοιτική ηλικία και έχει δραματική εκδήλωση, γιατί εκδηλώνεται απευθείας με έντονα συμπτώματα ή ακόμα και με μεταβολικό, μέχρι δηλαδή και με έκπτωση του επέδου συνηθίζω με κόμμα, δηλαδή με διαβητικό κόμμα, όπως λέμε. Αλλά ο πιο συνηθισμένος και όσον αποτελεί και την επιδημία του παγκόσμια επιδημία του καιρού μας είναι ο διαβήτης τύπου 2. Ο διαβήτης των ανηλίκων, που έχει σχέση με την εξαρκία. Α, δηλαδή παίζει μεγάλο ρόλο η διατροφή. Η διατροφή παίζει θεμελιώδη ρόλο στην παρουσία, στην εμφάνιση και στην δημιουργία του διαβήτη τύπου 2, ο οποίος αφορά, όπως είπαμε, τον ανήλικο πληθυσμό σε μεγάλη έκταση, έχει σχέση με την παχυσαρκία, με τον καθιστικό τρόπο ζωής και γενικότερα με την έλλειψη άσκησης που χαρακτηρίζει τις δυτικές κοινωνίες. Απαιτείται να υπάρχει μια βασική προδιάθεση στο γενετικό μας υλικό, ορισμένα γονίδια δηλαδή, τα οποία να είναι ελαττωματικά, πάνω στα οποία η πλημελής άσκηση, η παχυσαρκία, η χρονόμηση μεγάλων ποσοστών υδατοθράκων θα οδηγήσουν σιγά σιγά με τον καιρό στην παχυσαρκία και αυτή με τη σειρά της θα οδηγήσει στην εμφάνιση του διαβήτη τύπου 2 επισήμως πια. Στα ίδια, στη γνωστή τριάδα συμπτωμάτων. Ναι. Στα ίδια αίτια οφείλεται και ο πρώτος τύπος. Ο πρώτος τύπος είναι σε απευθείας βλάβη των εισιδίων του παγκρέατος, τα οποία αντέχουν μέχρι μια πρώτη παιδική ηλικία και συνέχεια εμφανίζουν πλήρη καταστροφή. Αυτός ο τύπος δεν φταίει το άτομο λόγω μιας συμπεριφοράς την οποία αποκτά. Είναι πιο πολύ, πώς να το πω, γενετικός. Ένας τύπος διαβήτη ο οποίος έχει σχέση με το γενετικό μας υλικό και με πιθανές λοιμώξεις που έχουν συμβεί στην πρώτη παιδική ηλικία, οι οποίες έχουν οδηγήσει στην καταστροφή του εισιδίου του παγκρέατος. Είναι ένας αυτοάνθρωπος τύπος διαβήτη. Μάλιστα. Και όπως μας αναφέρετε, αν κατάλαβα καλά, είναι και κληρονομική νόσος, έτσι? Έχει σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό κληρονομικότητα. Δεν είναι απευθείας η κληρονομικότητα ο κύριος τρόπος. Εκεί είναι και το παράδοξο ότι ο διαβήτης τύπου 1 δεν έχει άμεση κληρονομικότητα, δηλαδή πρέπει να έχουν οι γονείς για να εμφανίσουν τα παιδιά. Οφείλεται σε μεταλλάξεις που συμβαίνουν. Ο νότυπο 2 έχει σαφέστερη κληρονομικότητα. Δηλαδή, αν έχουμε δύο γονείς με διαβήτη τύπου 2, έχουμε πολύ μεγάλη πιθανότητα να παρουσιάσουμε και εμείς διαβήτη τύπου 2 από μια ηλικία και μετά, εφόσον ιδίως δεν προσέχουμε, δεν αθλούμαστε και ψούμε λάθος τρόπο. Δηλαδή ο τύπου 2 διαβήτης των ηλικίων έχει μεγαλύτερη κληρονομική συνάφεια του τύπου 1. Όσο και αυτό είναι παράδειγμα. Ναι. Υπάρχουν κάποια συμπτώματα από τα οποία θα καταλάβουμε ότι πρέπει να επισκεφθούμε άμεσα το γιατρό μας? Τα χαρακτηριστικά σύμπτωμα του διαβήτη είναι η γνωστή τριάδα του Βίρχου, δηλαδή η πολυφαγία, η πολυδιψία και η πολυουρία. Ένας ασθενής, ο οποίος είναι 50-60 χρονών, άντρας ή γυναίκα, ο οποίος θα δει τον εαυτό του να έχει μεγάλη τάση για φαγητό, να διψάει πάρα πολύ, να πίνει πάρα πολλά νερά, αλλά να συνεχίζει να έχει πολύ έντονη διούρηση σε μεγάλες ποσότητες και παρόλα αυτά να συνεχίζει να μην μπορεί να σταματήσει αυτό το φαύλο κύκλο, θα πρέπει να υποψιαστεί και ιδίως αν αυτό συνδέεται και με απώλεια κιλών, δηλαδή να έχουμε πολυφαγία, πολυδιψία και απώλεια βάρους, τότε επαναπεί ότι ήδη έχουμε πει σε μια βαθιά περιοχή, δηλαδή ο διαβήτης έχει εμφανιστεί πλέον και είναι επίσημος.
Βέβαια, αυτή είναι η κλασική ομάδα συμπτωμάτων σε ένα προχωρημένο διαβήτη. Σε πολύ πιο πρώιμα στάδια είναι δυνατόν ο ασθενής να μην καταλάβει καθόλου ότι υπάρχει επιτυχώς πρόβλημα, παρά μόνο ορισμένα δραματικά πολλές φορές προβλήματα. Μπορεί να έχει μια τάση για ρολιμόξεις, να παρουσιάζει βαλανοποστήριδα ο άντρας, δηλαδή λοιμόξεις στην ακροποστία, ή η γυναίκα να παρουσιάζει ιδιοκολπίτιδες, δηλαδή η συνασμή με κοιτιάσεις των γενετικών οργάνων. Και αυτά συμβαίνει γιατί ο διαβήτης προκαλεί αταραχή της άμυνας του οργανισμού, να είναι επιρρεπή στις λοιμόξεις η διαβητική. Ναι, καταλαβαίνω. Πολλές φορές σαν πρώιμο σύμπτωμα είναι αυτό. Ναι. Πώς επηρεάζει ο διαβήτης την κοίηση? Ο διαβήτης κοίησης είναι ένας διαβήτης, δηλαδή μια αταραχή του μεταβολισμού της γλυκόζης, η οποία εμφανίζεται κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, δεν υπήρχε πριν, και εμφανίζεται κατά τη διάρκεια της... είναι ένα ειδικό τύπο διαβήτη, και στις κανονικές συνθήκες όταν η γυναίκα οδηγεί στον τοκετό και γεννήσει, αμέσως τις επόμενες μέρες, ως διαμαγείας, μπορώ να πω, για να καταλάβουν καλύτερα και οι ακροατές μας, επανέρχεται το μεταβολισμό του ζαχάρου στο φυσιολογικό. Οι γυναίκες οι οποίες παρουσιάζουν διαβήτη όμως στην κοίηση είναι επιρρεπείς και οι ίδιες να γίνουν διαβητικές μετά που έχουν διπλάσια πιθανότητα να γίνουν διαβητικές στην υπόλοιπη ζωή τους, αλλά και τα παιδιά που θα γεννηθούν από μητέρες με διαβήτη κοίησεως, εφόσον ιδίως είναι πάρα πολύ στρακυλά, θα έχουν αυξημένες πιθανότητες να έχουν και αυτά προβλήματα στην ανήλικη ζωή τους. Απαιτείται αυστηρή ρύθμιση του ζαχάρου κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, γιατί προκαλεί και αύξηση των κιλών της μητέρας, του βάρους της μητέρας, αλλά και του εμβρίου, με πιθανές διαμαρτύρες. Άρα θέλουμε πολύ μεγάλη προσοχή και με δυσκολίες στο τοκετό, γιατί το παιδί είναι πάνω από 4 κιλά, έχει δυσκολίες και φυσιολογικός τοκετός. Ναι, καταλαβαίνουμε. Άρα μπορεί να επηρεάσει άσχημα τη γυναίκα κατά την κοίηση. Ναι, μπορεί να επηρεάσει άσχημα τη γυναίκα και την ίδια την κοίηση αυτή καθεαυτή, που διαρκεί 9 μήνες, αλλά να έχει και να δημιουργήσει και τα θεμέλια για μετέπειτα προβλήματα. Μπορεί να οδηγήσει και διπλοκές της κοίησης, αν δεν ληφθεί κατάλληλα μέτρα. Να οδηγήσει σε τοξινεμία της κοίησης, να έχει άλλες επιπλοκές, δηλαδή πιο περιπλοκές. Εκτός την διατροφή και την άσκηση που μπορούν να συντελέσουν, βέβαια, στο να αποφύγουμε το σακχαρώδη διαβήτη, υπάρχουν άλλοι τρόποι που μας βοηθάνε στην πρόληψη? Στην πρόληψη απαιτείται η προσεκτική ρύθμιση του σωματικού βάρους, η τακτική άσκηση, η αποφυγή του καπνίσματος, η υγιεινή διαβίωση, δηλαδή ακόμα και οι θερμίδες οι οποίες θα λάβουμε, παίζει ρόλο ποια θα είναι η πρόλεσή τους, δηλαδή τρόφιμα τα οποία δεν έχουν υποστεί επεξεργασία, δεν είναι συντηρημένα, όσο πιο αγνά, όσο πιο σε πραγματική τους μορφή να τα καταναλώνουμε, είναι βασικοί παράγοντες. Από εκεί και πέρα άλλες διαταραχές πρέπει να προσεχθούν, όπως είναι ο υποθυροειδισμός ή άλλες παθήσεις που είναι αυτοάνωσες, προκειμένου να ελέγξουμε τους ασθενείς και να τους οδηγήσουμε προς μια διαδικασία τέτοιου είδους. Αλλά κατά κύριο λόγο είναι η σωματική άσκηση, ο έλεγχος της διατροφής, ο σωματικό βάρος και η διακοπή του καπνίσματος. Μάλιστα. Σε τι ηλικίες θα λέγατε λοιπόν ότι αναφέρεται κυρίως, ή μάλλον για να το θέσω καλύτερα, από ποια ηλικία και μετά πρέπει να ανησυχήσουμε για αυτή την νόσο? Δυστυχώς οι ηλικίες μικραίνουν, ενώ περιμέναμε ο διαβήτης τύπου 2 των ενηλίκων να εμφανίζεται στην ενήλικο ζωή μετά το 40-50. Δυστυχώς με την παχυσαρκία που διακρίνει τον πληθυσμό μας, και μιλάω για την Ελλάδα, οι ηλικίες παρεμφάνισης του διαβήτη αυτού έχουν μειωθεί και όλο και κατεβαίνουν. Έτσι έχουμε λοιπόν σε νεαρότερες ηλικίες εμφάνιση του διαβήτη τύπου 2, και θα έλεγα λοιπόν ότι κάθε παχύσαρκος ή παχύσαρκη ή υπέρβαρος ακόμα που έχει αυξημένα κιλά θα πρέπει να προσέχει πάρα πολύ και να κάνει τακτικές μετρήσεις του ζαχάρου. Είτε σε τριχοειδικό αίμα, δηλαδή με μετρητή κατοίκων, είτε σε εξετάσεις αίματος, και να έχει κατά νου την απώλεια βάρους, γιατί ο διαβήτης θα εκδηλωθεί μόλις εξαντληθούν οι επάρκειες του παγκρέατος. Και αυτό θα γίνει σε μια ηλικία η οποία για τον καθένα μας είναι διαφορετική. Έτσι λοιπόν, λόγω του τρόπου ζωής του καθενός θα εμφανιστεί και η διαταραχή του παγκρέατος. Σε άλλους στα 45, σε άλλους νωρίτερα και στα 30 και στα 35. Οπότε έχουμε πολύ νεαρέτερες ηλικίες εμφάνισης του διαβήτη τύπου 2 πλέον. Είναι μια μάστιγα και αυξάνει το ποσοστό των πληθυσμών δραματικά. Μάλιστα. Έτσι λοιπόν, θα έλεγα από μια ηλικία των 25-30 και μετά θα πρέπει να είναι πάρα πολύ προσεκτική η παχυσαρκία να παρακολουθούν το τσαχαρό τους. Αλλά γενικότερα η παχυσαρκία σε κάθε ηλικία πρέπει να μας προκαλεί αντανακλαστικά διαγνωστικά και στους γιατρούς και στους ασθενείς. Δεν είναι τυχαίο ότι για αυξητή και διαβήτης η παχυσαρκία οδηγεί σε αυξημένες τιμές ζαχάρου σε παιδιά και νεαρότερες ηλικίες. Ναι, σίγουρα. Κάθε πότε συστήνεται στους ακροατές μας ότι πρέπει να επισκέπτεται το γιατρό τους προληπτικά?
Σαν γενική αρχή θα έλεγα ότι μία ή δύο φορές το χρόνο είναι πολύ σημαντικό, εφόσον υπάρχουν και παράγοντες κινδύνου, να επισκέπτονται τον γιατρό τους. Ειδικές πληθυσμιακές ομάδες που έχουν αυξημένο ρίσκο, όπως είναι καρκιπαθείς, αναπνευστική ή διαβητική, 3 με 4 φορές το χρόνο και να υποβάλλονται σε έναν ευρύτερο έλεγχο, και να έχουν παρακολούθηση από τον γιατρό τους, η οποία όμως να είναι βασισμένη σε αποτελέσματα. Δηλαδή, μην κάνουμε μια παρακολούθηση μόνο για την παρακολούθηση, να θέτουμε στόχους θεραπευτικούς, στόχους στην απώλεια βάρους, στόχους στη ρύθμιση της πίεσης, στόχους στις τιμές του ζαχάρου, προκειμένου να έχουμε ασθενείς οι οποίοι θα είναι στο βέλτιστο σημείο ρύθμισης και να αποφεύγουμε τις παρενέργειες. Γιατί οι παρενέργειες είναι πολλές και καθιστούν τη ζωή των ανθρώπων αυτών πολλές φορές δραματική. Και πώς γίνεται εύκολα η διάγνωση της νόσου? Η διάγνωση της νόσου, εφόσον δεν τυποψιαστεί ο γιατρός, γίνεται πάρα πολύ εύκολα. Με μια τυχαία τιμή μέτρηση ζαχάρου πάνω από 200 είμαστε σε εγρήγορση. Με τιμές νηστείας ζαχάρου πάνω από 126 εμπίπτουμε στη διάγνωση του διαβήτη. Ή με χρησιμοποίηση της δοκιμασίας ανοχής γλυκόζης, τη γνωστή καμπύλη ζαχάρου που λέμε, όταν έχουμε τιμές στο 2 πάνω από 199, θέτει διάγνωση του διαβήτη. Δηλαδή είναι εργαστηριακό το ζήτημα. Εφόσον φυσικά ο ασθενής παρουσιάζει την τριάδα των συμπτωμάτων που σας προείπα, δηλαδή πολυδιψία, πολυφαγία, πολυουρία και απώλεια βάρους, είναι πλέον βέβαιη η διάγνωση. Αλλά το εργαστήριο με μια πολύ απλή εξέταση αίματος μας βοηθάει άμεσα. Είναι πολύ εύκολη. Μάλιστα. Πιστεύω ότι μας καλύψατε πλήρως. Δεν ξέρω αν θέλετε εσείς ο ίδιος να προσθέσετε κάτι που ξέχασα εγώ. Εγώ θα σας ευχαριστήσω, γιατί είναι πολύ σημαντική αυτή η πρωτοβουλία που παίρνετε για το διαβήτη. Είναι μια μάστιγα της σύγχρονης εποχής. Ο πληθυσμός ο ελληνικός, παρότι έχει την καλύτερη διατροφή του κόσμου, όπως έχει βεβαιωθεί και από μελέτες, τη μεσογειακή διατροφή, έχουμε πάψει εμείς οι ίδιοι να την παρακολουθούμε, να την ακολουθούμε. Έχουμε λατώσει το ρυθμό άσκησής μας, να ρωτήσουμε και τα παιδιά μας και εμείς οι ίδιοι να είμαστε με αυξημένα κιλά ή και παχύσαρκοι. Και έτσι ο διαβήτης και οι παθήσεις, οι χρόνιες παθήσεις φθοράς να καταδυναστεύουν τον πληθυσμό. Οπότε θεωρώ κάθε πρωτοβουλία προς αυτήν την κατεύθυνση θα είναι πάρα πολύ σημαντική. Βέβαια, είναι πολύ σημαντικό να ενημερώνει το κόσμο, καθώς όπως διαβάζω κιόλας εδώ αυτή τη στιγμή, υπάρχει δεκαπλασιασμός στις παιδικές και εφηβικές παχυσαρκίες μέσα σε 4 δεκαετίες. Βεβαίως, ναι. Είμαστε στους πρώτους λαούς του κόσμου, μαζί με τους Αμερικάνους και τους Σαουδάραβες και μερικές φυλές εσκιμών και θαγενών, οι οποίοι έχουν εγκαταλείψει την πεδοβολότητα τη διατροφή τους, και έχουμε πολύ μεγάλα ποσοστά παιδικής παχυσαρκίας, από τα χειρότερα στον κόσμο. Μάλιστα. Ναι, δυστυχώς έτσι είναι. Άλλωστε λένε και τα ποσοστά είναι αρνητικά για τη χώρα μας ειδικά. Έτσι. Να σας ευχαριστήσουμε και εμείς από πλευράς μας που ήσασταν εδώ μαζί μας και για τις πολύ χρήσιμες συμβουλές που μας δώσατε. Έτσι. Εγώ ευχαριστώ. Και να έχετε ένα υπέροχο μεσημέρι. Να είστε καλά. Γεια σας.